Θεόσιος Μάρκυλος εορτάζει στις 29 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ο Όσιος Μάρκυλος πέτυχε στη ζωή του διότι με τη χάρη του Θεού κατάλαβε ότι οι κοσμικές λαμπρότητες φαίνονται και αφανίζονται όπως τα άνθη και είχε την πεποίθηση ότι η ζωή αληθινή και κερδισμένη είναι από εκείνη που αφιερώνεται στην υπηρεσία του καλού επάνω στον δρόμο του Ιησού Χριστού. Ο Μάρκυλος έζησε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, επί Πατριαρχίας Γεναδίου του Πρώτου και βασιλέως του Λέοντα του Πρώτου, του Μακέλη. Η καταγωγή του Μαρκέλου ήταν από την Απάμια, μια πόλη της Συρίας, και η οικογένειά του ήταν αρκετά πλούσια. Επειδή οι γονείς του αγαπούσαν τα γράμματα, στόλισαν το γιο τους με πολλή παιδεία, αλλά η καρδιά του νέου είχε μέσα της ζωηρή και ακίμητη τη φλόγα της ευσέβειας. Τα κοσμικά αξιώματα δεν τον ενδιέφεραν. Με τέτοιες διαθέσεις πήγε στην Έφεσο, όπου μπήκε σε μοναστήρι και έγινε μοναχός. Από εκεί πήγε στην Κωνσταντινούπολη, στην Μονή Ακίμητων, όπου ηγούμενος ήταν ο Αλέξανδρος. Εκεί γρήγορα διακρίθηκε για τις αρετές του και αγαπήθηκε πολύ από τους αδερφούς της Μονής για την ταπεινοφροσύνη που διατηρούσε, αν και ήταν άνθρωπος μελέτης και μεγάλης διανοητικής αξίας. Αφού πέθανε ο ηγούμενος Αλέξανδρος και ύστερα ο διάδοχός του Ιάκωβος, η αγάπη και η εκτίμηση των αδερφών ανέδειξε ηγούμενο τον Μάρκυλο. Η διοίκησή του ήταν άριστη. Σύμφωνα με άλλη γνώμη, τη Μονή Ακιμήτων είχε κτίσει αυτός ο Όσιος Μάρκυλος, πιθανώς στη θέση του σημερινού Τσιμπουκλή. Έτσι, με αυτή την θεία και οσία ζωή του κοιμήθηκε και αναπαύτηκε ο Μάρκυλος στην Ιερά Μονή του, το πολιτικιόν του. «Ύμνων άλικτων, θεών προσφέρων, νουν ακίμητων, προσφόρος έσχες, προς εκπλήρωση των θείων προστάξεων, όθεν κανόν αρετή σε χρημάτισας και μοναστών ποδηγέτης θεόσοφος. Πάτερ Μάρκελε, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Αμήν».